ότι στα θέματα που μας απασχολούν και απασχολούν όλους μας, και μην νομίζετε ότι δεν υπάρχει θέμα, υπάρχει θέμα καυτό, ζέον θέμα γύρω από το όνομα της γειτονικής χώρας των Σκοπίων. Ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων, ορίστε από επίσημο δημοσίευμα που είχαν όλες οι εφημερίδες, επήγε μέχρι την περασμένη εβδομάδα ταξίδι στην Αμερική, συνείδησε τον Αντιπρόεδρο της Αμερικής, τον Πρόεδρο όχι, συνείδησε την Υπουργό Εξωτερικών, συνείδησε και άλλα μεγάλα πρόσωπα, εξέθεσε τα θέματα κατά τις απόψεις που υποστηρίζει γύρω από το όνομα για τη χώρα του και τη διαφορά του με την Ελλάδα. Αντελήφθη όμως, καθώς φαίνεται, η υπόθεση ότι η υπόθεση της ονομασίας του γειτονικού κράτους αρχίζει να αναζωπυρώνεται εκ νέου, και στις ίδιες συναντήσεις, σύμφωνα με πληροφορίες των μέσων ενημερώσεως της γειτονικής χώρας, εξετάστηκαν ζητήματα διμερούς συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της χώρας των Σκοπίων. Εμείς λοιπόν έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα, και το συμπληρώνω για πέρα με τα όσα έχουμε πει από ένα εδώ κείμενο που έχω επίσημο κυρίως που απασχολήθηκε με αυτά, και κυρίες όσοι απασχολείστε, που είναι ένα επίσημο κείμενο τι συνέβη στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας. Διοργανώθηκε εκεί από συνεργασία των Υπουργείων Πολιτισμού των Σκοπίων και της Ολλανδίας μία έκθεση βυζαντινών εικόνων από τα Σκόπια που τις πήραν και τις πήγαν στην Ολλανδία. Και εδώ γράφει, το θεωρώ τιμή, λέει η εφημερίδα Τηλέγραφος, το θεωρώ τιμή ότι οι Μακεδόνες, οι Σκοπιανοί, επέλεξαν επί τούτου την Ολλανδία για να εκθέσουν για πρώτη φορά ιδιαίτερα σπάνιες εικόνες τους και άλλους πολιτιστικούς θησαυρούς. Δήλωσε όμως ότι η υφυπουργός ότι είναι ένα εξαιρετικό γεγονός που καλλιεργεί τις πολιτικές του σχέσεις και καθεξής. Όλες αυτές οι εικόνες, είτε είναι οι εικόνες που ξέρουμε, είτε είναι ξυλόγλυπτα, είτε είναι χειρόγραφα, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, είναι πνευματική και πολιτιστική κληρονομιά των Ορθοδόξων Χριστιανών Ελλήνων της Μακεδονίας, τα οποία, πράγματα τα οποία έγιναν εκεί κατά τη διάρκεια τόσων αιώνων και ιδιαιτέρως κατά την ακμή του Βυζαντίου, που είχε πλήρη επιρροή και επίδραση μέχρι την άκρη εκεί όπου είναι και η Αδριατική, η θάλασσα η Αδριατική. Αυτά λοιπόν, στα οποία τώρα όπως ξέρω από αυτό που τη μάρτυρα και ό,τι αφορά την πόλη του Μοναστηρίου, έχουν σβήσει όλες τις ελληνικές επιγραφές, τις έγραψαν στη δική τους γλώσσα, τις παρουσιάζουν ότι είναι δική τους κληρονομιά, άρα δικαιολογούν ότι εκεί είναι από τον χρόνο και προ Χριστού αλλά και μετά Χριστόν εξαιτίας αυτών των κοιμηλίων. Όλα αυτά είναι ψεύδι, ασύστολα, αλλά όμως, γιατί το κείμενο είναι πολύ, δεν έχω χρόνο να σας το αναλύσω τι σημαίνει, αλλά όμως, αδελφοί μου, πρέπει να σας πω ότι είναι τόσο έντονη, τόσο διαρκής, τόσο σατανική, τόσο επίμονη αυτή η προπαγάνδα εις βάρος της Ελλάδος, και ότι εκείνοι είναι οι Μακεδόνες, δηλαδή οι απόγονοι Αλεξάνδρου και Φιλίππου, που τόσος κόσμος αλλά και 300 ξένοι επιστήμονες ειδικοί στον κόσμο από τα ξένα πανεπιστήμια έχουν ομολογήσει ότι είναι τραγικόν ψεύδος αυτή η γνώμη την οποία υποστηρίζουν. Οι Σκοπιανοί αλλά εντούτοις συνεχίζουν. Έχουν προβλήματα, λυπούμεθα γι' αυτό, γιατί όλοι έχουμε προβλήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει στο θέμα τούτο πιστεύω ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί τα πάντα και θα μας ενημερώσει τι γίνεται με αυτή την υπόθεση, διότι επίκυνται εξελίξεις εντός του έτους αυτού. Και ένα δεύτερο σημείωμα, μόλις που θα με πάρει, θα πω, παρακαλώ να μην γλύσει το κύκλωμα, θέλω να πω κάτι σχετικά με το θέμα αυτό της αποπείρας να τροποποιηθεί και να νοθευθεί το ιδεολογικό περιεχόμενο του 21 από τον τηλεοπτικό σταθμό
με συνεχή ντοκιμαντέρ τα οποία δείχνουν μεν μερικά ιστορικά στοιχεία, αλλά η σκηνοθεσία και οι λόγοι και τα κείμενα που παρεμβάλλονται προσπαθούν να επιτύχουν αυτόν τον στόχο που σας είπα. Σας λέω λοιπόν ένα παράδειγμα. Πριν από μέρες που εγώ δεν το είδα, αλλά όπως μου το είπαν ακριβώς, ανεφέροντο εις τα ονόματα των μελών της φιλικής εταιρείας που προετοίμασε την Επανάσταση μαζί και με άλλους παράγοντες. Και σε κάποια στιγμή ήσαν υποχρεωμένοι στα ονόματα των λαϊκών, όπως ο Νικόλαος Χουφάς και ο Θανάσιος Τσακάλοφ και άλλοι, να αναφέρουν και το όνομα Άνθιμος Γαζής. Και τον είπαν, ναι, μέλος της φιλικής εταιρείας και ο Άνθιμος Γαζής. Ούτε την ιδιότητά του δεν θέλανε να πούν, ότι ήταν κληρικός, ιερομόναχος, αρχιμανδρίτης, Έλληνας, γνήσιος, γεννημένος στις μηλιές της Θεσσαλομαγνησίας, που σπούδασε στο Φανάρι, που χειροτονήθηκε εκεί, που στη συνέχεια επέδειξε εκπληκτικό ζήλο στην μελέτη των θετικών και των θεολογικών επιστημών, που δηλαδή βρέθηκε στις πόλεις μετά από την πατρίδα του, στην Κωνσταντινούπολη, στη Βιέννη, στην Οδυσσό και σε άλλες πόλεις, που κατέγραψε συγγράμματα μοναδικά για την εποχή, για όλες αυτές τις επιστήμες τις οποίες υπεστήριζε, και ο οποίος όταν εκτίθη να πάει στην Οδυσσό πήγε για να κάνει έρανο για να ενισχύσει τους επαναστάτες, και εκεί εγνώρισε Νικόλαον Σκουφά και Αθανάσιον Τσακάλοφ, τους φιλικούς, οι οποίοι πλέον τον κατήχησαν ίστα της εταιρείας. Εδόθηκε με όλη του την πληγή στην υπόθεση αυτή, εθυσίασε τα πάντα, κατέβηκε στην Ελλάδα, πήρε άδεια από τον Τούρκο διοικητή, ήθελε τάχα να επισκεφθεί τις αρχαιότητες των Δελφών, και πήγε στην περιοχή αυτή που είναι δύσβατη και είχε πολλούς αρματολούς που ήδη είχαν ξεσηκωθεί, και αντί να δει τις αρχαιότητες, κατόρθωσε και συνεκέντρωσε και διοργάνωσε όλες αυτές τις δυνάμεις τις λαϊκές για να μπορέσουν να αρχίσουν τον τελικό και οριστικό ξεσηκωσμό για την Επανάσταση. Πέθανε, γεννήθηκε περίπου το 1724, πέθανε το 1828, και εις την Σύρον, όπου είχε πλέον ήταν γυρασμένος, ευρισκόμενος, απέθανε και παρέδωσε τα χέρια, την ψυχή του στα χέρια του Θεού. Είναι μία από τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες της προεπαναστατικής περίοδου και ιδίως της φιλικής εταιρείας, αλλά και μετά ταύτα, για όσα έπραξε προκειμένου να γίνει ο αγώνας αυτός. Αυτόν τον αρχιμανδρίτη, τον ιερομόναχο, τον Άνθιμο Γαζή, που τον έχουν μελετήσει πολλοί ιστορικοί και υπάρχουν και μονογραφίες περί αυτού, κατά ένα τρόπο στη συνείδηση του λαού τον αποκαθιστούμε σήμερα, γιατί εκτός από λειτουργός και κήρυξ της Εκκλησίας ήταν ένας εθνικός άνδρας και ήρωας που επηρέτησε τον ελληνισμό και την πατρίδα μας. Εύχομαι λοιπόν ο Θεός να μας αξιώνει να διατηρούμε ακμαίο και γενναίο και δυνατό φρόνημα ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ακμαίο και δυνατό φρόνημα ως Έλληνες πολίτες, για να μπορούμε να υπηρετούμε και να ανταποκρινόμεθα όπως πρέπει ως υπεύθυνοι άνθρωποι σε αυτά τα δύο μεγάλα επιτεύγματα που έχουμε εμείς οι Έλληνες Ορθόδοξοι και οι άλλοι Ορθόδοξοι σε ό,τι αφορά την πίστη, δηλαδή την Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη και τον Ελληνισμό μας από τις εποχές των προγόνων μας, των Μακεδόνων μέχρι σήμερα. Εκεί θέλουμε να μείνουμε ελεύθεροι, δυνατοί, αξιοπρεπείς, αποκατεστημένοι μετά από την περιπέτεια που έχουμε, για να αισθανθούμε ότι θα παραδώσουμε στα παιδιά μας που έρχονται την πατρίδα μας και την πίστη μας, και σε δόξα και σε αξιοπρέπεια και σε εκπλήρωση της αποστολής της. Γιατί αυτό είναι ο προορισμός του ανθρώπου, να υπηρετεί γνήσια και σωστά και με ειλικρίνεια και ανιδιοτέλεια τις μεγάλες αξίες της ζωής, εκ των οποίων πρώτη η εις Χριστόν πίστης και εις Ορθόδοξον Εκκλησία για τη σωτηρία μας και την πατρίδα μας, τη γλυκιά μας πατρίδα, που όσο εγώ ζω τουλάχιστον, το λέω επειδή είμαι μεγάλος, αλλά και εσείς όλοι μη μάβετε να την αγαπάτε, να την προστατεύετε,
και να την στηρίζετε, γιατί είναι το παρόν και το μέλλον της ζωής μας επί γης. Έτσι, πολλά.